Την ώρα που το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά αποφασίζει για το αν θα χορηγούνται εκπαιδευτικές άδειες στον Νίκο Ρωμανό για να μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα στη σχολή που πέρασε, φουντώνει από τη μία το κύμα συμπαράστασης των απεργοπίνας και από την άλλη η συζήτηση για το καθεστώς χορήγησης των αδειών αλλά και για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μελετάμε το θέμα της τηλεδιάσκεψης. Να δοθεί ευκαιρία σε όσους κρατούμενους βρίσκονται στις φυλακές και δεν τους χορηγείται η άδεια από τα θεσμοθετημένα όργανα να μπορούν να μην χάσουν το χρόνο αυτόν, τον πολύτιμο χρόνο των σπουδών τους. Ο Υπουργός Παιδείας τονίζει ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται και θα εξασφαλιστεί στους έγκλειστους η παροχή όλων των ευκαιριών για την αποφύτισή τους. Είτε με διδασκαλία εξ αποστάσεως, όπου είναι αυτό δυνατόν πρακτικά, είτε με τη συμπύκνωση των εξεταστικών περιόδων σε περίπτωση που ο έγκλειστος πάρει άδεια από τις αρμόδιες αρχές, είτε και με τη διενέργεια εξετάσεων στις φυλακές, αν ο έγκλειστος για λόγους που αφορούν άλλα όργανα της πολιτείας δεν παίρνει άδεια. Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα να βγάλουμε ένα φυρμάνι, ένα χαρτί και να πούμε, κοιτάξτε κάτι, ο κύριος Τάδε μπορεί να βγει από τη φυλακή και να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Αλλά δεν είναι θέμα δικό σας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Συνέντευξη τύπου έδωσαν οι γονείς του Ρωμανού αλλά και των κρατούμενων του για τη διπλή ληστεία στο Βελβεντό, Μπουρζούκου, Πολίτη και Μιχαηλίδη, που κάνουν επίσης απεργία πείνας. Κάνω έκκληση, σαν πατέρας, πριν είναι πολύ αργά, στους κυβερνήτες που επηρεάζουν και κατευθύνουν τις αποφάσεις των επιμέρους εξουσιών, να κάνουν το ελάχιστο που πρέπει, να αφήσουν τον Νίκο Ρωμανό, τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τους υπόλοιπους πολιτικούς κρατούμενους να ασκούν το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση στον τόπο, η οποία μπορεί να καταλάβει, φαντάζομαι, τι συμβαίνει εκτός και αν θέλει να κάνει άλλα πράγματα, για τα οποία φυσικά θα έχει και την ευθύνη. Από τις 10 Νοεμβρίου έχει ξεκινήσει ο Ρωμανός απεργία πείνας και σύμφωνα με τους γιατρούς του, η κατάσταση της υγείας του βρίσκεται σε οριακό σημείο. Έχει μεγάλη καταβολή, αδυναμία και τα ευρήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει τελευταίες μέρες στα εργαστηριακά και αυτά έχουν πάρει την κατιούσα. Ανησυχεί για τη ζωή του. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει συνέσεις του κινδύνου. Από εκεί πέρα εμάς περιμένει να ακούσουμε, να του πούμε πράγματα. Στην εισαγγελική παραγγελία για υποχρεωτική σίτιση του Ρωμανού, οι γιατροί απαντούν ότι δεν μπορούν να σιτήσουν κανέναν παρά τη θέλησή του και θα αντιδράσουν αν ασκηθούν ποινικές διώξεις εναντίον τους. Η όποια απόπειρα μετακυλήσεως ευθύνης θα βρει απέναντί τους όχι μόνο όλο το ιατρικό σώμα, αλλά και ολόκληρο το κίνημα. Να δοθεί άμεσα άδεια στον άνθρωπο αυτό και να πάψει αυτός ο κυβερνητικός τσαμπουκάς που μόνο να δυναμητήσει με τρόπο αποσταθεροποιητικό τις εξελίξεις μπορεί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την κατοικία του Προέδρου της Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια και από το σπίτι του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νεαροί αλληλέγγυοι στον απεργό πείνας. Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει οργανωμένες και σχεδιασμένες επιθέσεις ομάδων αντιεξουσιαστών για το ζήτημα του Ρωμανού κατά του Πασόκ και καλούν όλες τις πολιτικές δημοκρατικές δυνάμεις να πάρουν θέση και να καταδικάσουν κάθε ενέργεια που πλήττει τη δημοκρατική ομαλότητα. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στην Ένα Ουζουνίδου, γιατί αυτή την ώρα γίνονται διαβουλεύσεις μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων για το θέμα του Νίκου Ρωμανού. Τι πληροφορίες έχεις, Νένα? Ανδριάννα, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, βρίσκεται σε επαφή, σε ανοιχτή επικοινωνία με τους υπουργούς Δημήτρη Σταμάτη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Ανδρέα Λοβέρδο, προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την παρακολούθηση των μαθημάτων του Νίκου Ρωμανού που βρίσκεται στη φυλακή. Να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, οι πληροφορίες αυτό λένε, για να υπάρξει λύση στο θέμα της παρακολούθησης μαθημάτων όσων βρίσκονται στη φυλακή. Και να θυμίσουμε ότι χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, όταν τέθηκε το θέμα στην αρμόδια Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, είπε ότι δεν του επιτρέπει ο νόμος να παρέμβει, δήλωσε αναρμόδιος να παρέμβει και ότι η παρέμβασή του θα μπορούσε να ήταν μόνο εξωθεσμική, ότι το θέμα βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο να υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά τον σοφρονιστικό κώδικα και είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, προτείνοντας τη λύση των τηλεδιασκέψεων, των μαθημάτων δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, με δαπάνη του ελληνικού δημοσίου. Ανδριάννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νένα, και να πάμε στο Μοναστηρέα και στη Χαρά Γιαννοπούλου, γιατί έχει προγραμματιστεί για αυτή την ώρα πορεία αλληλεγγύης στον φυλακισμένο απεργό πείνας. Είναι γεμάτη η πλατεία του Μοναστηράκη, Ανδριάννα, από κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και το απόγευμα, καθώς συγκεντρώσει την παράσταση των Ρωμανών που ξεκινήσει σήμερα από το πρωί. Είναι λοιπόν πολύ ο κόσμο. Πριν από λίγο τυχοκόλλησαν μια φίστα στην οδό Ερμού, συμβολή με την Αθηνά, με το πρόσωπο του Ρωμανού και
αναφέρει εξέγερση μας, ανεκίζει το φόβο, σηκώνονται τα πανό και αναμένεται ο κόσμος να ξεκινήσει η πορεία διαμαρτυρίας προς τα προπήλαια ή προς τη Βουλή. Να πούμε ότι... Λεωφορεία, λεωφορεία. Αυτά από τα Εξάρχεια. Το λεωφορείο που κάηκε. Στα Εξάρχεια κάηκε εκεί. Κοίτα εδώ. Εδώ. Ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση λέει, για το θέμα. Ναι. Έκανε παρέμβαση και ο κ. Βενιζέλος εχθές. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε. Έχουμε το Μάριο. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα Μάριε. Πού είσαι, βρίσκεσαι στα Εξάρχεια? Λοιπόν, μέχρι και αυτή είμαστε πολύ κοντά από ναι. δηλαδή, τον Εξαρχείο, στην καρδιά δηλαδή των Εξαρχείων, ναι. στην οδό Κολέτη με Μανουήλ Μπενάκη, δίπλα στον παλιό ΟΤΕ. Ναι. Μέχρι και αυτή την ώρα μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου. Αυτό το αυτοκίνητο που βλέπουμε τώρα είναι τωρινή εικόνα. Είναι τωρινή εικόνα. Είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι 7. Ναι. Συνολικά γύρω στα 10 αυτοκίνητα από ό,τι μαθαίνουμε καταστράφηκαν χθες στα επεισόδια που ξεκίνησαν μετά την πορεία που έγινε για υπέρ του Νίκου Ρωμανούγιου που κάνει απεργία πείνας εδώ και εβδομάδες. Τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά την πορεία όταν ομάδα διαδηλωτών κατευθύνθηκε προς τα Εξάρχεια και πιο συγκεκριμένα στο Πολυτεχνείο. Μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχει ομάδα διαδηλωτών μέσα στο Πολυτεχνείο και στις δύο πύλες που περάσαμε υπήρχε κόσμος. Έγινε και μια συνέλευση, γενική συνέλευση για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις εν ώψη και της πορείας που θα γίνει το Σάββατο στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου που έχασε τη ζωή του 6 του Δεκέμβρη το 2008. Ένα λεωφορείο του ΟΑΣΑ κάηκε ολοσχερός όταν βρισκόταν εν κινήσει. Ευτυχώς δεν υπήρχαν επιβάτες εκείνη την ώρα μέσα στο λεωφορείο. Ο οδηγός πρόλαβε να βγει έξω. Μέχρι και αυτή την ώρα η ατμόσφαιρα μυρίζει, να το πούμε, μπαρούτι, μυρίζει καμένο. Μυρίζει και πάντως σίγουρα μυρίζει και δακρυγόνα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με τους κατοίκους περιοχής που προλάβαμε να μιλήσουμε πριν λίγο, μας είπαν ότι αυτή είναι μια συνηθισμένη εικόνα για μας. Ναι. Εντάξει, τώρα το περιμέναμε λίγο πολύ εν ώψη της επετείου του Γρηγορόπουλου και με την απεργία πείνας που κάνει ο Νίκος Ρωμανός, αλλά και ένα οποιοδήποτε Σάββατο μια τέτοια εικόνα μπορεί να αντικρίσει κανείς στην γύρω περιοχή των Εξαρχείων. Τα περισσότερα αυτοκίνητα Αυτή τη στιγμή βλέπουμε εδώ πέρα το πεδίο μάχης, αλλά τώρα είναι ήσυχα τα πράγματα, έτσι. Ένα και κανένα είναι ερημιά. Σχετικά ήσυχα τα πράγματα, παραμένουν μέσα στο Πολυτεχνείο μια μικρή ομάδα διαδηλωτών. Όπως είπαμε και πριν, κάνανε τη γενική τους συνέντευξη προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες τους κινήσεις. Τα περισσότερα αυτοκίνητα τα έχουν πάρει, υπάρχουν κάδοι αναποδογυρισμένοι μέσα και στην πλατεία, αλλά η κίνηση γίνεται σχετικά εύκολα μέσα στην ευρύτερη περιοχή. Μάρια, θα ξανασυνδεθούμε μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνε εκεί, κάνε ρεπορτάζ. Πρόσεχε κιόλας. Και Παντησίων, εδώ πέρα που στήθηκαν οδοφράγματα και φωτιές μετά την πορεία του Νίκου Ρωμανού. Μία ομάδα λοιπόν από τους αλληλέγγυους έφυγε από την πορεία. Κατευθυνθήκαν εδώ πέρα προς το Πολυτεχνείο. Στηθήκανε φράγματα με αυτοκίνητα όπως σας δείξαμε και πριν, με αναποδογυρισμένους κάδους. Μέχρι και αυτή την ώρα στην οδό Στουρνάρη δεν υπάρχουν αυτοκίνητα καθώς απομακρυνθήκανε από τους κατοίκους της περιοχής. Τουλάχιστον εδώ στην οδό Στουρνάρη δεν υπάρχουν αναποδογυρισμένα. Δεν υπάρχει θέμα αυτό. Ναι, ναι, και ο ένας που είναι εδώ απέναντι μόλις τώρα το πάρκαρε. Υπάρχουν ακόμα μια ομάδα διαδηλωτών μέσα στο Πολυτεχνείο, είχαν συνέλευση το βράδυ για να δουν τις επόμενες κινήσεις όσον αφορά τις κινητοποιήσεις για τον Νίκο Ρωμανό που ξεκίνησε την απεργία πείνας από τις 10 του Νοέμβρη. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 6 του Δεκέμβρη είναι και η επέτειος από το θάνατο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ακόμα και τώρα η ατμόσφαιρα είναι αποπληκτική, δεν μπορείς να ανασάνεις εύκολα και από τις φωτιές αλλά και από τα δακρυγόνα που πέσανε χτες, τις οδομαχίες που υπήρχαν μεταξύ των διαδηλωτών που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και των αστυνομικών που ήταν από την έξω πλευρά. Οι διαδηλωτές πετάγανε βόμβες Μολότοφ, οι αστυνομικοί απαντούσαν με χημικά.
Αυτή είναι η κατάσταση. Σε 10,5 ώρα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Τώρα ίσα ίσα κάποια στενά μέσα στην πλατεία Εξαρχείων και γύρω είναι που δεν μπορεί κανείς να τα περπατήσει, να κινηθεί με το αυτοκίνητό του, με το όχημά του. Κατά τα άλλα, σιγά σιγά ξεπερνάμε τα χθεσινά επεισόδια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μάριε. Καλημέρα.